έχετε συνδεθεί με το σύστημα αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών. Για να συνεχίσετε στα ελληνικά, παρακαλώ πιέστε 1. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ανδρέας Κουρεντές λέγομαι. Ναι. Θέλω να πάρω ένα διακοποδάνειο της τάξης των 1500 ευρώ για να ξεχρεώσω το εορτοδάνειο που είχα πάρει το Πάσχα. Ναι. Που το είχα πάρει για να ξεχρεώσω το εορτοδάνειο των Χριστουγέννων που μου είχατε προσφέρει εσείς, που μου είχατε πάρει τηλέφωνο, θυμάστε? Ναι. Για να ξεχρεώσω το περσινό διακοποδάνειο που είχα πάρει για να πάω στο Καμεναδούρλα. Μάλιστα. Αυτό. Πώς θα γίνει μια διαδικασία τέτοια? Να δω αν έχει προεγγυρθεί κάποιο δάνειο στο όνομά σας. Έχω και 12 πιστωτικές κάρτες που μου είχατε κάνει δώρο εκεί με κάθε δάνειο που ερχόμουν να μου κάνετε δώρο και κάνα δύο κάρτες. Τις οποίες έχω γεμάτες κι αυτές. Μπορώ να πάρω και ένα δάνειο για τις κάρτες. Θέλω να πάρω δύο δάνεια τελικά. Για πείτε μου, ωραία. Μπορώ να πάρω καταρχήν δύο δάνεια, ένα για τις κάρτες και ένα. Μπορούμε να πάρουμε ένα δάνειο, θα βγει και θα είναι συνολικό το ποσό. Θα είναι μέσα και το διακοποδάνειο που θέλω για να ξεχρεώσω το δάνειο του Πάσχα και το Χριστουγέννου που είχα πάρει για να ξεχρεώσω το διακοποδάνειο. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να βάλουμε τα πάντα μέσα. Ναι. Ωραία, και αν πάρω το δάνειο για τις κάρτες και το διακοποδάνειο για να ξεχρεώσω το εορτοδάνειο του 2004 και το διακοποδάνειο που είχα πάρει για να πάω στο Καμεναβούρλα, θα μπορέσω να αποπληρώσω το διακοποδάνειο που θα πάρω το 2009 για να πάω στο Φαλιράκι που έχω κλείσει κάτι δωμάτια. Θα μπορέσετε. Απλά πρέπει να δούμε τι ποσό θα εγκριθεί. Ναι. Και από εκεί και πέρα ανάλογα. Δηλαδή ανάλογα με το ποσό μπορεί να εγκριθεί με βάση το στοιχείο σας. Ναι. Ναι. Και με ποιας χρονιάς διακοποδάνεια θα μπορέσω να ξεχρεώσω τα 3 καταναλωτικά δάνεια που έχω επίσης? Γιατί έχω και 3 καταναλωτικά που θα πάρω για τις εκπτώσεις. Ωραία. Σημειώστε είναι ό,τι έχετε και θέλω να το μεταφέρετε. Ναι. Και από εκεί και πέρα κάντε μας ένα τηλεφώνημα. Εμπράς!